Γεύτηξε εδώ, ελπίζω να είστε όσο καλύτερα γίνεται. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο της σειράς τρόφιμα καραντίνας. Και βασικά είναι βίντεο που βγήκε με δικές σας ιδέες, γιατί στο προηγούμενο βίντεο σας έδειξα έτσι βασικά τρόφιμα, αυτό που έλεγα έτσι βάση διατροφής, πράγματα θρεπτικά, πράγματα που έχει νόημα να αγοράσουμε για να έχουμε αυτή την εποχή στο σπίτι μας και να παίρνουμε όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε συχνά στο σούπερ μάρκετ. Αλλά πάρα πολλοί είπατε, ρε φτύχη, πού είναι τα πατατάκια, πού είναι οι σοκολάτες, πού είναι το αλκοόλ, πού είναι όλα αυτά τα πράγματα που κάποιοι τα θεωρείτε πάρα πολύ σημαντικά. Και ναι, μπορώ να πω ότι αυτά τα έχω αφήσει στην άκρη, γιατί δεν τα θεωρώ έτσι βάση της διατροφής, αλλά έχουν και την αξία τους και τη σημασία τους, και επειδή κάποια από αυτά είναι πολύ θρεπτικά, αλλά και επειδή έχει τη σημασία του αυτές τις εποχές που είμαστε στο σπίτι, που και που, να τρώμε και κάτι που έτσι μας αρέσει. Ξέρω ότι θα πείτε ότι αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρεις κιλά, να τρως όλη την ώρα τέτοια πράγματα. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι και αυτά θέλουν μέτρο, και όσο μπορείς να κάνεις και τη γυμναστική στο σπίτι και όσο μπορείς να έχεις μια ισορροπία στη διατροφή. Αλλά ναι, και πράγματα σαν λιχουδιές, όπως θα δούμε, έχουν θέση στη διατροφή μας και έχουν την ψυχολογική τους σημασία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Top τρόφιμα καραντίνας, Volume 2, λιχουδιές edition. Και disclaimer πάλι, όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, αυτό δεν είναι κάποια χορηγία, δεν έχει γίνει κάποια συνεργασία για αυτό εδώ το βίντεο, αλλά επειδή σε αυτό το βίντεο έχουμε πολλές κατηγορίες τροφίμων, στα οποία έχουμε συνεργασία μακροχρόνια τώρα με το Happy Traveler, εννοείται όταν θα σας μιλήσω για μπισκότα, εννοείται έχουμε τα μπισκότα που συνεργαζόμαστε 5 χρόνια, τα Βιολάντα, και αντίστοιχα για τις σοκολάτες και ίσως κάποια ακόμα πράγματα, μικροπράγματα κτλ. Σημασία έχει ότι έτσι κι αλλιώς εμείς αυτά προτιμάμε, άρα έφυγε αυτό από τη μέση, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, νούμερο 1, μπισκότα. Ναι, μπισκότα. Μπισκότα, το να ανοίξεις και να φας ένα μπισκοτάκι με το καφέ ή με το τσάι είναι ό,τι καλύτερο. Υπάρχουν τεράστιες επιλογές για μπισκότα. Εννοείται πως μπορείς να φτιάξεις και μόνος σου μπισκότα, αλλά πολλές φορές το να έχεις μια ποικιλία μπισκότων στο σπίτι έτσι κι αλλιώς, επειδή έχουν και μεγάλο χρόνο ζωής, είναι καλή επιλογή. Εδώ, εντάξει, τι να σας δείξω εδώ πέρα. Εντάξει, ξέρετε ότι αυτά τα συγκεκριμένα μπισκότα που τα έχετε δει σε τόσες εκπομπές έχουν άπειρες διαφορετικές γεύσεις κτλ. Εμένα αυτά εδώ μου αρέσουν πάρα πολύ, που είναι με πίτουρο μέσα και δεν είναι πάρα πολύ γλυκά και είναι πιο ισορροπημένα. Δεύτερο πράγμα, είχα πει στο προηγούμενο βίντεο, περισσότερος κόσμος πάει στο σούπερ μάρκετ και παίρνει μακαρόνια ή κονσέρβες και χαρτί τουαλέτας. Αλλά για τα φαγητά λέμε μακαρόνι, κονσέρβες και πάρα πολύ παίρνουν και σοκολάτες. Και οι σοκολάτες είναι τέλεια τροφή, πολύ πλούσια σε θερμίδες, δηλαδή με αυτό εδώ έχεις 500 θερμίδες περίπου, τρως και χορταίνεις κατά κάποιο τρόπο, αλλά εντάξει δεν είναι τόσο, δεν την τρως σαν γεύμα μια σοκολάτα, αλλά καταλάβετε τι εννοώ, έχεις σε μικρό όγκο συμπυκνωμένες πολλές θερμίδες, που είναι καλή ιδέα αν θέλεις να έχεις καβάτζα. Και πέρα από τις break, εμένα μου αρέσουν και αυτές εδώ οι σοκολάτες, είναι αυτές με στέβια, πιο υγιεινή επιλογή. Και κάποιος στο προηγούμενο βίντεο είπε σοκολάτα υγείας ή ένα μυγάλο υγείας, τέλεια. Τρίτο πράγμα, chips! Chips! Και αυτό το προτείνατε. Chips, ευτύχη, chips. Ορίστε, πήρα αυτά από το σούπερ μάρκετ. Καλά chips, αυτά είναι κλασικά με αλάτι. Μ' αρέσουν τα σκέτα γιατί έχουν μόνο δύο υλικά, τρία, αλάτι, πατάτα και λάδι. Αυτά είναι με γεύση, έχουν αρκετά συστατικά, αλλά τουλάχιστον από ό,τι είδα δεν έχουν γλουταμινικό μονονάτι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, πηγαίνετε και πάρετε τα chips που σας αρέσουν περισσότερο. Αλλά η πρότασή μου είναι γενικά να είναι πατάτα chips και όχι πουρές πατάτες που το έχουν κόψει σε σχήμα πατάτας. Και ναι, να μην έχουν πολλά χημικά. Αυτό εδώ είναι ξηροκάρπια. Γιατί κάποιοι είπαν ξηροκάρπια. Στο προηγούμενο βίντεο είπα για ομούς, ξηρούς καρπούς, υγιεινούς κτλ. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά θέλεις να μασίσεις μερικά ξηροκάρπια βλέποντας στην τηλεόραση. Αυτά είναι απλά φιστίκια, ταλμηρά, ψημένα, σε αυτή τη συσκευασία που κρατάει πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή αυτό έχει τεράστιο χρόνο ζωής. Επόμενο είναι εδώ πέρα διάφορες μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού. Και τώρα θα πάμε λίγο σε παραδοσιακά πράγματα. Γλυκό του κουταλιού, είτε το έχει φτιάξει η γιαγιά, η θεία σας κτλ., είτε είναι αγορασμένο. Καλή επιλογή γιατί έχει και το φρούτο μέσα και μπορείς να το βάλεις πάνω από γιαούρτι. Μπορείς να το κάνεις πολλά πράγματα και ναι, ή να το φας σκέτο. Και μπορείς να. Υπάρχουν διάφορα γλυκά κουταλιού φυσικά. Αυτό είναι και μια μαρμελάδα που και εμένα μαρμελάδα μου αρέσει να βάζω και στο γιαούρτι το σκέτο ή στο ψωμί. Γενικά μια μαρμελάδα πάντα βολεύει. Εννοείται πως μπορείς να φτιάξεις και μόνος σου μαρμελάδα στο σπίτι, πιο οικονομική επιλογή, ιδίως ας πούμε με φλούδες από πορτοκάλια που αλλιώς θα τις πέταγες. Είναι μια επιλογή που μπορείς να κάνεις αν έχεις όρεξη και χρόνο κτλ. Χρόνο έχεις βασικά, όρεξη να έχεις, φτιάχνεις και μαρμελάδα στο σπίτι.
Εδώ έχω κάποια παραδοσιακά πράγματα, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές επιλογές σε παραδοσιακά και θα σας προτρέψω να γράψετε και από κάτω περισσότερα, να προτείνετε πράγματα. Εδώ έχω μελεκούνι, αυτό είναι από τη Ρόδο. Μελεκούνι από τη Ρόδο που βασικά είναι σαν παστέλι. Τα παστέλια πολύ θρεπτικές τροφές επειδή έχουν σουσάμι και διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης εδώ έχουμε μια μπάρα με σοκολάτα, καρύδι, μέλι κτλ. Τέτοιες μπάρες είναι καλές επιλογές επίσης για snack. Λουκούμια σύρου. Τα λουκούμια διατηρούνται για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, σαν ωραία λιχουδιά. Και εδώ αυτά τα σουτζούκ λουκούμια, τι είναι αυτά, πώς λέγονται. Τα είχαμε φέρει από ένα ταξίδι, ούτε καν τα φάγαμε ακόμα, πρέπει να τα φάμε κάποια στιγμή. Και αυτά όμως διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάμε τώρα εδώ πέρα, γιατί στο άλλο βίντεο αναφέρατε, ας πούμε, κάποιοι είπατε για κανένα αναψυχτικό, αλκοόλ, δεν θυμάμαι κανένα μπύρα. Ορίστε εδώ πέρα, εμείς έχουμε free μπύρες, χωρίς αλκοόλ. Γιατί, ναι, αν θέλουμε να πιούμε καμιά μπύρα, πίνουμε αυτές και κυρίως βοηθάνε και την ηλέκτρα που θυλάζει να πίνει καμιά μπύρα. Αυτή τη πίνει κυρίως, αλλά που και που θα πιω και εγώ καμία. Εδώ σοδίτσα, τέλος πάντων αναψυχτικά. Αυτό δεν είναι το κόνσεπτ αναψυχτικά. Μπορείτε να έχετε τα αναψυχτικά κτλ. Εννοείται αυτά δεν είναι πάρα πολύ θρεπτικά πράγματα. Αλλά η σημασία έχει πάντα το μέτρο. Και όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε εδώ πέρα περισσότερο δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να, ναι, okay, να τα έχεις και να τρως, αλλά με μέτρο. Αυτό είναι λικέρ, βύσσινο. Λικέρ, βύσσινο. Ορίστε, κάτι παραδοσιακό σε αλκοόλ. Δεν έχουμε κάτι άλλο εδώ πέρα. Ας πούμε. Άντε, κανένα κρασί μπορεί να βρω. Άντε, κανένα κρασί κτλ. Και πάρα πολλοί θα είναι αυτοί που θα πούνε να έχει κανένα κρασί, ας πούμε. Αν θέλει κανένα βράδυ να φτιάξει κανένα ωραίο φαγητό, να μαγειρέψει στον άντρα ή στη γυναίκα σου και να φτιάξετε το τραπέζι με κεράκια, με ατμόσφαιρα και να ανοίξετε και ένα κρασί. Μερικές φορές αυτό που μας λείπει αυτή την εποχή, το να πάμε να φάμε έξω, μπορεί να το στήσεις κατά κάποιο τρόπο μέσα στο σπίτι, και το ανέφερα αυτό και στο βίντεο που έκανα με τις ιδέες για το τι μπορούμε να κάνουμε αυτή την εποχή στο σπίτι. Άρα εντάξει, αναψυχτικά, ποτά και τέτοια πράγματα δεν θα αναλύσω πολύ, είναι ανάλογα με τα γούστα κτλ. Μετά έχω καραμέλες και μαστίχες και τέτοια πράγματα, και αυτά είναι καλή φάση. Βαριές, ας πούμε, θέλεις να μαστίσεις κάτι. Ναι, μια καραμελίτσα, αυτές είναι και καλές για το λαιμό, με μέλι είναι. Και ναι, υπάρχουν άπειρες επιλογές, παίρνεις ό,τι σου αρέσει. Πάμε τώρα στο επόμενο που είναι, ναι, πάμε εδώ. Μπουγάτσα! Την είδα την άλλη φορά στο σούπερ μάρκετ, μια παγωμένη μπουγάτσα. Θα τη βάλουμε στο φούρνο να την ψήσουμε. Γιατί μας είχε λείψει λίγο η μπουγάτσα, φάση μπουγάτσα. Γιατί τώρα βγαίνει μέσα να φάμε μια μπουγάτσα. Ενώ αν την έχεις κατάψυξη, κάποια στιγμή την ψήνεις, μυρίζει και το σπίτι ωραία και απολαμβάνεις μια μπουγάτσα. Και με τον ίδιο τρόπο μπορείς να πάρεις και τυροπιτάκια και πιτσάκια και τέτοια πράγματα, να τα έχεις και να τα βάλεις στο φούρνο να τα ψήσεις. Γιατί νομίζω ότι για πολλούς αυτό το είμαι έξω και σταματάω να πάρω μια τυρόπιτα, μια μπουγάτσα, κάτι τέτοιο, σίγουρα θα μας λείπει. Εννοείται πως είναι ανοιχτά και μπορείς ακόμα και να παραγγείλεις. Αλλά ξέρεις, ακόμα και πολλοί κόσμος τώρα θα πει: τώρα να πω, τώρα σε ένα φούρνο να πάρω μια τυρόπιτα κτλ. Μπορεί κάποιος να έχει κάποιους ενδιασμούς και να λέει: okay, θα πάρω μια παγωμένη να τη φτιάξω στο σπίτι. Αλλά εντάξει, ο καθένας είναι ανάλογα με το τι θέλει κτλ. Επόμενη επιλογή, παγωτό. Παγωτό. Προσωπικά λατρεύω τα παγωτά. Και είναι μια τέλεια, δεν ξέρω, ένας τέλειος τρόπος έτσι να φάτε αυτό το κάτι το ωραίο, το γλυκό κτλ. Και μου αρέσουν γενικά τα μικρά παγωτάκια, που είναι ήδη μικρή μερίδα και ναι, θες δεν θα φας πολύ. Εκτός αν φας όλο το κουτί με όλα τα μικρά. Αυτά εδώ είναι αυτά που έχουν ιόν με ένα μυδάλο, που είναι στη συνεργασία με τα κρικρί. Παρεμπιπτόντως, να φάμε και ένα. Γιατί εντάξει, σας δείχνω τώρα τόσα φαγητά, δεν είναι να σας δείχνω τόσα φαγητά χωρίς να φάω κάτι. Επόμενο, έχω βάλει εδώ ένα σαχαρούχο. Και έχω βάλει ένα σαχαρούχο γιατί με το σαχαρούχο δεν θα το φας έτσι σκέτο, αλλά μπορείς να φτιάξεις μερικά 2-3 πολύ απλά πράγματα σε συνταγές. Και για παράδειγμα, μπορείς να φτιάξεις πιτικό παγωτό, να το ανακατέψεις με κρέμα γάλακτος, ένα σαχαρούχο, μια μεγάλη κρέμα γάλακτος, μισό κιλό, χτυπημένη και τίποτα άλλο. Και αυτό το βάζεις μετά στο ψυγείο και γίνεται στην κατάψυξη, γίνεται παγωτό, σπιτικό απλό. Και μπορείς να το βάλεις μέσα σε. Να φτιάξεις σαντουιτσάκια με μπισκότα, ας πούμε, digestive μπισκότα απλά. Και να κάνεις σαντουιτσό μπισκότο, παγωτό σαντουιτσάκια με μπισκότο. Θα βάλω το link από κάτω, είχαμε κάνει παλιά μια συνταγή στην παλιά εκπομπή μαγειρικής που κάναμε. Αυτά βασικά. Αυτά και τώρα είναι τα δύο bonus, επειδή και το μωρό θέλει τα snack του. Αυτά εδώ είναι kidilicious και είναι, ας πούμε, αυτά είναι παιδικά, αυτά εδώ είναι σαν
γαϊδάκια, αλλά είναι πάρα πολύ υγιεινά σαν γαϊδάκια και έχουν μόνο φυσικά συστατικά και έχουν εδώ πέρα, αυτά εδώ είναι smoothie melts, ας πούμε, είναι φρουτάκια αποξηραμένα, κομμένα σε κομματάκια, μπανάνα, μάγκο και τέτοια και αυτά είναι κάτι αντίστοιχο, raspberry, υπάρχουν πάρα πολλά. Παρεπιπτόντως, αυτά εδώ δεν είναι συνεργασία τώρα σε αυτό το βίντεο, αλλά η Electra έχει μια συνεργασία με αυτή εδώ την εταιρεία και ανέβασε έναν διαγωνισμό στο Instagram. Θα βάλω το link από κάτω, αν θέλετε να πάρετε μέρος, να κερδίσετε τέτοια, αν έχετε μωράκι, τέλεια φάση. Αλλά έχω δοκιμάσει και εγώ και είναι ωραία, έτσι κι αλλιώς. Και ναι, και επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Ηρακλή, έχουμε και τα snack του Ηρακλή. Πέρα από τα φαγητά του εδώ πέρα, αυτά τα, που τα τρώει για τα δόντια του, που το κάνουν καλό. Τα αγαπημένα του είναι αυτά, αν του δώσει ένα τέτοιο τρέχει και μετά, αν τον πλησιάσεις, νομίζω θα πάει να το πάρει και το παίρνει και φεύγει και κρύβεται. Αυτά εδώ, τα αγαπημένα του Ηρακλή, να μην ξεχνάμε και τα ζωάκια μας και νιώθω λίγο ότι ξέχασα στο βίντεο που έκανα με τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι αυτή την περίοδο. Κάποιος επισήμανε στο σχόλιο ότι μπορούμε να αφιερώσουμε πιο πολύ χρόνο στα κατοικίδια μας και ναι, πραγματικά. Τα κατοικίδια είναι ό,τι καλύτερο, δηλαδή μπορείς να περάσεις πολύ χρόνο μαζί τους και επειδή αν για κάποιο λόγο δεν έχεις πολύ χρόνο κάτω από άλλες συνθήκες, όταν δουλεύεις κτλ. Τώρα είναι η τέλεια φάση. Μπορείς να είσαι όλη την ώρα με τα κατοικίδια σου και είναι ένα από τα πράγματα που είναι τα θετικά αυτή τη φάση για μας. Δηλαδή, περνάμε πάρα πολύ χρόνο και με το μωρό, αλλά και με τον Ηρακλή μας, οι τέσσερις μας και ναι, είναι τέλεια. Ναι, αυτά. Λοιπόν, κοιτάξτε. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Επειδή στο προηγούμενο βίντεο γράψατε πάρα πολλές ιδέες για έξτρα πράγματα, παγωμένο μεντανό, έξτρα τροφές κτλ. Θα κάνω ένα βίντεο με τις προτάσεις σας. Από αυτά κάποια τα προτείνατε, okay, ήταν αυτό το βίντεο με τις λιχουδιές, αλλά θα κάνω ένα βίντεο με τις δικές σας ιδέες, κυρίως σε τρόφιμα, πράγματα που προτείνατε δεν τα είχα βάλει στο βίντεο. Άρα, και εδώ αν ξέχασα κάτι, γράψτε σχόλια από κάτω, ή αν, όχι αν ξέχασα, αν εσείς έχετε να προτείνετε κάτι άλλο, και στο προηγούμενο βίντεο, από κάτω γράψατε πολλά πράγματα, θα πάρω και από εκεί τα καλύτερα, τις καλύτερες προτάσεις, θα δω και από εδώ από κάτω τι έχετε γράψει και θα κάνουμε ένα βιντεάκι επόμενο με τις δικές σας προτάσεις σε αυτό το τομέα, γιατί νομίζω από ό,τι γράψατε και σε σχόλια σας φάνηκαν πολύ χρήσιμα και ενδιαφέροντα αυτά που είπαμε στο προηγούμενο τέτοιο βίντεο με τα top καραντίνα foods και νομίζω ότι αφού είναι χρήσιμο μου αρέσει αυτή η όλη φάση και θα κάνουμε και ένα με τις προτάσεις σας για να αλληλοβοηθηθούμε, δηλαδή πράγματα που έχετε πει να τα κάνω ένα βίντεο για να μπορεί να τα δει περισσότερος κόσμος. Νομίζω κάποιοι ήταν πολύ to the point. Αυτά! Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Περιμένω τα σχόλιά σας και τις προτάσεις σας. Πείτε μου αν σας αρέσει που έχουμε κάθε μέρα βίντεο στο κανάλι. Προσπαθώ να το κάνω αυτό στάνταρ αυτή την εποχή που είστε περισσότερο στο σπίτι και έχετε περισσότερο χρόνο και όπως μου γράφετε θα σας αρέσει αυτή η παρέα του καθημερινού βίντεο. Περιμένω τα σχόλιά σας, κάντε ένα τεράστιο like σε αυτό το βίντεο, βοηθάει πάρα πολύ. Εγγραφή στο κανάλι με καμπανάκι αν δεν έχετε κάνει και εννοείται θα τα πούμε την επόμενη φορά, μένουμε σπίτι και τα λέμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά, φίλια πολλά!